Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε γιατί πραγματικά πεινάς μετά από ένα γεύμα. Η πείνα μετά από τα γεύματα είναι ένα πρώτο σημάδι του οργανισμού σου που σου δείχνει ότι κάτι λάθος πήγε σε αυτό το γεύμα ή κάτι δεν έκανε σωστά. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε τους πραγματικούς παράγοντες και τις αιτίες για τους οποίους ένα γεύμα δεν σε οδηγεί σε καλή πληρότητα, ποιες ορμόνες εμπλέκονται και αντίστοιχα τι μπορείς να κάνεις για να νιώθεις χορτάτος σε κάθε γεύμα που καταναλώνεις. Πριν όμως ξεκινήσω, θα ήθελα να κάνεις ένα subscribe στο κανάλι μου για να βλέπεις πρώτος κάθε επόμενο βίντεο που βγάζω, χτυπώντας φυσικά και το καμπανάκι από κάτω, να αφήσεις ένα σχόλιο για να ακούσω και την δική σου γνώμη και άποψη ή τι βιώνεις μετά από τα γεύματα που καταναλώνεις και ένα thumbs up για να μου εκδηλώσεις ότι σου άρεσε το σημερινό βίντεο. Κάνεις αυτά λοιπόν και ξεκινάμε ευθύς αμέσως για να δούμε γιατί πεινάς μετά από ένα γεύμα. Για πάμε. Το φαινόμενο του να αισθάνεσαι πεινασμένος μετά από τα γεύματά σου προφανώς έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες και συνδέεται και με το ορμονικό σου προφίλ και με τον τρόπο ζωής σου και με την δίαιτα και την σύσταση της διατροφής που έχεις, αλλά προφανώς και με πάρα πολλούς παράγοντες όπως είναι και ο ύπνος, η διάθεσή σου, η ψυχολογία σου και όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν την πραγματική πληρότητα που έχεις μετά από κάθε γεύμα. Και είναι τα πιο συχνά φαινόμενα. Ακούω και εγώ καθημερινά πάρα πολλά άτομα που λένε ότι έφαγα ένα γεύμα και δεν χόρτασα, ήθελα να τσιμπολογήσω και κάτι ακόμα. Και αυτό σε οδηγεί προφανώς σε μια συνεχή διαδικασία πείνας, η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Μια πρώτη αιτία αυτού του φαινομένου είναι η σύσταση του γεύματός σου. Σε πρώτη φάση πρέπει να ελέγξουμε τη συνολική σύσταση του γεύματός σου. Ένα γεύμα το οποίο είναι πιο πλήρες θα σου οδηγήσει καλύτερα σε επίπεδα πληρότητας και κορεσμού. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, θα πιάσω την πρωτεΐνη. Εν μέρη την παρεξηγημένη πρωτεΐνη. Σύσταση του γεύματός σου θα σε οδηγήσει να ενεργοποιηθούν και κάποιες ορμόνες, οι οποίες ερευνητικά έχουν φανεί ότι είναι η χολοκυστοκινίνη, το πεπτίδιο ΥΙ και η GLP-1, οι οποίες είναι τρεις ορμόνες οι οποίες σε οδηγούν σε καλύτερα επίπεδα πληρότητας και κουρεσμού. Και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της καλής σύστασης πρωτεΐνης στο γεύμα σου. Ένας άλλος παράγοντας είναι προφανώς οι φυτικές ίνες. Θα τις έχεις ακούσει και αυτές ενεργοποιούν αντίστοιχα ορμόνες πληρότητας και κουρεσμού. Και αν σε ένα γεύμα λοιπόν συνδυάσεις και φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, θα οδηγηθείς σε πολύ καλύτερα επίπεδα κουρεσμού μετά το γεύμα, χωρίς να έχεις την διαδικασία του να ψάχνεις κάτι και να θες να καταναλώσεις κάτι μετά το γεύμα. Κάποια πρώτα παραδείγματα είναι να έχεις κάποιες πηγές πρωτεΐνης όπως είναι το κοτόπουλο, το τυρί, το ψάρι, κάποιο θαλασσινό ή κάποιο κόκκινο κρέας. Όλα αυτά είναι καλές πηγές πρωτεΐνης. Και τις φυτικές ίνες μπορείς να τις βρεις φυσικά από την σαλάτα, από τα όσπρια, από τα προϊόντα ολικής άλεσης. Οπότε ένα πλήρες γεύμα που θα έχει και τις τρεις ομάδες τροφίμων σε υδατάνθρακα, πρωτεΐνες και λιπαρά θα σου οδηγήσει σε καλύτερη πληρότητα και θα αυξήσει τα επίπεδα των ορμονών που θέλουμε, τα οποία θα σε βοηθήσουν στο να νιώσεις πιο χορτάτος μετά από κάθε γεύμα. Αυτό λοιπόν έχει το κατά νου και μετά από τα κυρίως γεύματά σου, αλλά και στα σνακ που έχεις μέσα στην ημέρα. Προσπάθησε επίσης να έχεις πλήρη σνακ με φυτικές ίνες και ίσως και κάποια πηγή πρωτεΐνης μαζί με τον υδατάνθρακα ή το φρούτο σου, για να μην νιώθεις άδειος μετά από το πρωινό σου ή μετά από το μεσημεριανό σου γεύμα. Δεύτερος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η υποδοχή που έχει το στομάχι σου. Το στομάχι μας έχει κάποιους υποδοχείς όπου αναλόγως με το πόσο γεμίζει το στομάχι με την ποσότητα τροφής που του δίνεις, θα στείλει αντίστοιχα σήματα στον εγκέφαλο και θα σου δώσει την ένδειξη ότι χόρτασες. Αν λοιπόν φας μια πολύ μικρή ποσότητα γεύματος και το στομάχι σου δεν καλυφθεί και δεν γεμίσει την τροφή, προφανώς αυτοί οι υποδοχείς δεν θα λειτουργήσουν και θα σου δώσουν ένα μικρότερο σήμα κορεσμού όπως είπαμε στον εγκέφαλο. Αν όμως ο όγκος του γεύματός σου είναι πιο πλήρης και τα τυχόματα του στομαχιού σου διαταθούν, τότε αυτοί οι υποδοχείς θα ενεργοποιηθούν καλύτερα και θα δώσουν το σήμα στον εγκέφαλο ότι έχεις χορτάσει. Αυτό όμως για να μην υπερκαταναλώσεις τροφή και να μην ξεφύγεις τερμιδικά μέσα στην ημέρα μπορεί να επιτευχθεί με κάποιους έξυπνους τρόπους, οι οποίοι είναι να επιλέξεις τρόφιμα τα οποία έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρά, είναι συμπαγή και έχουν και χαμηλές θερμίδες. Ένα παράδειγμα είναι οι σαλάτες. Και αυτά τα τρόφιμα προφανώς θα έχουν και φυτικές ίνες που αναφέρθηκα στο πρώτο βήμα όσον αφορά τη σύσταση του γεύματος. Άλλα τρόφιμα μπορεί να είναι τα φρούτα, μπορεί να είναι κάποια τρόφιμα τα οποία όπως είπαμε και η πρωτεΐνη
και γενικότερα τρόφιμα χαμηλές θερμίδες σίγουρα θα είναι η σαλάτα όπως προανέφερα και μπορεί να είναι ένα πολύ καλό συνοδευτικό στο γεύμα σου για να νιώσεις και χορτάτος, να διαταθεί και να γεμίσει το στομάχι σου. Και ένα άλλο τρίκ θα ήταν να καταναλώσεις και νερό. Αν καταναλώσεις νερό πριν το γεύμα κατά τη διάρκεια ή μετά, το στομάχι σου επίσης θα διαταθεί, θα ενεργοποιηθούν αυτοί που δοχείς και θα στείλουν τα αντίστοιχα σήματα στον εγκέφαλό σου ότι είσαι χορτάτος. Προσοχή εδώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποσότητα γεύματος που θα καταναλώσεις, η ποιότητα και το πόσο πυκνό θερμιδικά είναι και προφανώς και πόσα έξυπνα τρόφιμα συσσαγωγικά θα βάλεις από αυτά για να νιώσεις πλήρης. Απότερος στόχος όμως είναι μετά από κάθε γεύμα να μην νιώθεις και σκασμένος. Γι' αυτό λοιπόν θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και στην αρχή του γεύματος που θα αναφερθώ στο τέλος του βίντεο, γι' αυτό μείνε μαζί μου. Μία τρίτη αιτία είναι η λεπτίνη και η αντίσταση στη λεπτίνη. Πολλές φορές ορμονολογικοί παράγοντες οδηγούν παχύσαρκα και υπέρβαρα άτομα στο να καταναλώνουν γεύματα και να μην νιώθουν πραγματικά πλήρης. Αυτό έχει να κάνει με την υπερβαρότητα και την παχυσαρκία για τον λόγο του ότι η λεπτίνη είναι μια ορμόνη η οποία είναι η ορμόνη της πληρότητας. Σου δίνει το σήμα ότι έχεις χορτάσει. Πολλά υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα έχουν μια αντίσταση στη λεπτίνη, δηλαδή εκρίνει τη λεπτίνη, αλλά δεν είναι επαρκής για να τους δώσει το σήμα ότι έχουν χορτάσει. Αυτό πρέπει να διορθωθεί ίσως και να βελτιωθεί με κάποια αλλαγή στον τρόπο ζωής, με το να μειώσει τη ζάχαρη, να έχεις πιο πλήρη γεύματα, να έχεις γεύματα τα οποία έχουν φυτικές ίνες, να εντάξεις την άσκηση στη ζωή σου και προφανώς να βελτιώσεις και τα επίπεδα του ύπνου που έχεις μέσα στην ημέρα για να βελτιωθεί η αντίσταση στη λεπτίνη και να αποκομίσεις τα πραγματικά σήματα που έχει αυτή η ορμόνη. Γιατί αν δεν υπάρχει αντίσταση στη λεπτίνη, θα εκρίνεται προφανώς σε πολύ καλά επίπεδα και θα σου δίνει το αίσθημα της πλειότητας και με πολύ μικρότερη ποσότητα αναγεύμα. Last but not least, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες του τρόπου ζωής σου για το πόσο θα χορταίνεις τα γεύματα. Κάποιοι από αυτούς είναι όταν αισθάνεσαι αγχωμένος και όταν είσαι πιεσμένος. Η κορτιζόλη είναι μια ορμόνη η οποία μπορεί να αυξήσει την πείνα σου. Άλλος παράγοντας μπορεί να είναι ότι κάθεσαι στο γεύμα σου και το καταναλώνεις ενώ έχεις άλλους 2-3 αντιπερισπασμούς, δηλαδή βλέπεις τηλεόραση, μπορεί να μιλάς στο τηλέφωνο. Αυτό δεν θα σε οδηγήσει στο να νιώσεις πιο χορτάτος. Άλλος παράγοντας μπορεί να είναι άτομα τα οποία ασκούνται πάρα πολύ. Εκεί παρατηρούμε ότι έχουν πολύ μεγάλα επίπεδα πείνας λόγω της υψηλής άσκησης. Η έλλειψη ύπνου προφανώς έχει μελετηθεί και έχει σχετιστεί με τα υψηλά επίπεδα πείνας. Γι' αυτό καλό είναι να κοιμάσεις ένα καλό επίπεδο και μια καλή δοσολογία για να έχεις και μια καλή σύσταση ορμονών μέσα στην ημέρα, η οποία θα σου οδηγήσει στο να είσαι πιο χορτάτος. Ένας άλλος συμπεριφορικός παράγοντας είναι όταν τρως πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό θα σου οδηγήσει στο να μην εκρηθούν σωστά τα σήματα του οργανισμού από το στομάχι στον εγκέφαλο. Το έχω πει και σε πάρα πολλά προηγούμενα βίντεο. Προφανώς συνδυάζεται και με τον αντιπερισπασμό που έχεις από την τηλεόραση ή από το λάπτοπ. Αυτό θα σου οδηγήσει στο να φας ίσως και πιο γρήγορα. Δεν θα χορτάσεις σωστά και θα υπερκαταναλώσεις ποσότητα. Επίσης, η μη επαρκής πρόληψη φαγητού, δηλαδή άτομα τα οποία μειώνουν πάρα πολύ την τροφή τους, θα το οδηγήσει στο να μην νιώθουν πλήρη σε κάθε γεύμα. Γι' αυτό εκεί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαμορφώνεις τα γεύματά σου σε μια πιο πλήρη μορφή, με αρκετές ομάδες τροφίμων, αλλά και με σωστή μεριδοποίηση. Και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και ένας επιστήμονας διατροφολόγος για να έχεις πλήρη γεύματα χωρίς να πεινάς καθόλου μέσα στην ημέρα σου. Και τέλος, η υψηλή γλυκόζη αίματος και η ινσουλινοαντίσταση είναι δύο παράγοντες οι οποίοι δεν σε βοηθούν στο να νιώθεις χορτάτος μέσα στην ημέρα. Και αυτό προφανώς είναι και μεταβολομικό και μπορεί να διορθωθεί εφόσον διορθώσεις και όλα τα υπόλοιπα που αναφέραμε και στην σύσταση και στον τρόπο ζωής και στον ύπνο και στο πώς αντιδράς τα γεύματα. Είναι κάποιοι παράγοντες σημαντικοί για αυτοί οι οποίοι θα διαμορφώσουν την πείνα σου μέσα στα γεύματα. Κλείνοντας λοιπόν, θα σας αφήσω με μια πολύ απλή ασκησούλα η οποία θα εστιάσει στο πόσο γρήγορα καταναλώνεις τα γεύματά σου. Σαν σύνοψη όλου αυτού του βίντεο, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που η σύσταση του γεύματος δεν θα σε βοηθά να νιώσεις τον κόσμο που θέλεις. Αλλά μία από τις πιο σημαντικές συνήθειες με τις οποίες δουλεύουμε σε όλα τα προγράμματά μας στην NutriPass, με όλα τα άτομα που αναλαμβάνουμε, είναι η ταχύτητα του γεύματος. Και κυρίως η ταχύτητα και των κυρίως γευμάτων, αλλά και όλων των γευμάτων που έχεις μέσα στην ημέρα. Καταλαβαίνω απόλυτα μπορεί να είσαι πιεσμένος, να τρέχεις, να είσαι πάρα πολύ στεσασμένος με τη δουλειά σου, αλλά το πόσο γρήγορα τρως και το πόσο
υγιή σχέση έχεις με το γεύμα σου και την ταχύτητα του γεύματός σου είναι μία από τις πιο σημαντικές συνήθειες για να μετριάσεις την πείνα σου σε κάθε γεύμα, αλλά και για να δημιουργήσεις μια καλύτερη σχέση με το φαγητό. Αυτό θα ήθελα λοιπόν είναι από το βίντεο αυτό και στο εξής να βάλεις μια πολύ απλή άσκηση στα κυρίως γεύματά σου και θα σε βοηθήσει, πίστεψέ με, πραγματικά απίστευτα. Έχει να κάνει με την ταχύτητα κατανάλωσης του γεύματος. Θέλω είτε να χρονομετρήσεις τα γεύματά σου και να τα παρατείνεις για 2 με 3 λεπτά για αρχή, είτε να μασίσεις πιο αργά, είτε να σπάσεις την κακιά συνήθεια του να είσαι συνέχεια με το πυρούνι κουτάλι στο χέρι, χωρίς να το αφήνεις κάτω και χωρίς να σταματάς. Με λίγα λόγια, η τελική συνήθεια είναι να καταναλώσεις πιο αργά το γεύμα σου. Αλλά αυτό πρέπει να επιτευχθεί με κάποιες τακτικές από αυτές που σου ανέφερα. Βάλτε σε δοκιμή και θα δεις μια πραγματική διαφορά στο πόσο χορταίνεις στα κυρίως γεύματά σου. Θέλει εκπαίδευση, θέλει όμως και προσπάθεια, και αν μπορείς να βελτιώσεις και όλους τους υπόλοιπους παράγοντες, τότε δεν θα είσαι ένα άτομο το οποίο θα τελειώνει το γεύμα του και θα λέει «γιατί δεν χόρτασα, γιατί πεινάω ακόμα». Προσπάθησε βήμα-βήμα να τροποποιήσεις και τη σύσταση του γεύματός σου και να ελέγξεις το ορμονικό σου προφίλ. Αν είσαι υπέρβαρος ή παχύσαρκος, θα βοηθήσει μια συνολική αλλαγή στις συνήθειές σου, στη ζωή σου, στον τρόπο ζωής σου, στο ορμονικό σου προφίλ, αλλά και στην διατροφή σου και στην άσκησή σου, και θα σε βοηθήσει στο να ομαλοποιήσεις πάρα πολύ τα γεύματά σου και να μην αισθάνεσαι πείνα, χωρίς να ξεφεύγεις στις υπόλοιπες θερμίδες μέσα στην ημέρα σου. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Η πείνα που αισθάνεσαι στα γεύματά σου είναι πολύ παραγωγική, συνδέεται με πάρα πολλές συνθήκες και σταθερές, τις οποίες μπορείς να βελτιώσεις καθημερινά και στο διατροφικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι τρόπου ζωής σου. Αν σου άρεσε, θα ήθελα να κάνεις ένα thumbs up, να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι, χτυπώντας και το καμπανάκι για να βλέπεις πρώτος κάθε επόμενο βίντεο που βγάζω στο κανάλι μου στο YouTube κάθε εβδομάδα. Και θα ήθελα να μου αφήσεις από κάτω και ένα σχόλιο αν έχεις παρατηρήσει και εσύ κάποια συμπτώματα από αυτά που ανέφερα, αν έχεις δοκιμάσει κάποια διορθωτική ενέργεια, και θα ήθελα να ακούσω και πώς έχουν λειτουργήσει όλα αυτά για σένα. Μέχρι το επόμενο, σε χαιρετώ, καλή συνέχεια σου εύχομαι.